Και εδώ πέρα τι έχουμε, Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Θα φας χέσιμο, Xiaomi. Θα φας χέσιμο γιατί καινούργια σου γενιά είναι για κλωτσιές. Βγήκε τώρα και το Poco F4 GT. Τρεχάτε όλοι να το αγοράσετε. Όχι, μην το αγοράσει κανένας. Πλάκα κάνω. Δεν είμαι καραγκιός από τους άλλους. Οπότε, μάγκες, ναι, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και να δικάσουμε λίγο και τη Xiaomi. Οι άντρες το ξέρετε αυτό. Οι γυναίκες σας λένε, τα έχεις άλλα χάλια που ξέρεις που βρίσκεται το καθετή. Και εσύ ξέρεις ότι σε αυτή την κούτα εκεί μέσα που γίνεται χαμός κάτω από το άδειο το κουτί του κινητού σου, ξέρω εγώ που πήρες πριν 5 χρόνια και το έχεις κρατήσει εκεί, δεν ξέρει κανένας ποιο λόγο, έχεις εκείνο το προϊόν που ψάχνεις. Που είναι. Κάτω από αυτό, από εκεί πίσω στις πίσω κούτες. Δεδιέ, ακούς, παλιόγερε, σε ψάχνω. Δεδιέ, άκου να δεις, φίλε. Έχω κάνει αίτηση για νυχτερινό τιμολόγιο να έρθεις να μου αλλάξεις κάτω το ρολόι από τον Οκτώβριο. Υπάρχουν ελλείψεις, δικαιολογίες, ιστορίες, αλλά έλα, βάλε μου το νυχτερινό, γιατί θα έχεις προβλέμα, φίλε. Στο λέω, πάμε στο υπνοδωμάτιο και ναι. Είμαι Γκράντε Καραγκιόζης. Οπότε, άμα αγαπάς τη γιαγιά σου, πήγαινε τσίπα το εδώ πέρα 40 ευρώ και θα πηγαίνει αντί να κάθε να σκουπίζει με το κουβάκι εκεί πέρα τα φύλλα κάθε πρωί. Θα πηγαίνει. Θα ξυπνάει και τους γείτονες και θα τη βρίζουν εκεί πέρα τέλος πάντων. Έχει για να βάλεις με κωδικό να μπεις. Έχει με NFC tag και έχει και φυσικά με δαχτυλικό αποτύπωμα. Εντάξει, είναι τίμιο, έτσι. Η διαφορά είναι εμφανής. Αφού σηκώνει και τη χοντροκολάρα μου και μπορώ να χοροπηδάω πάνω, είναι μια χαρά. Αρκετά το παπάρισα όμως και ήρθε η ώρα για δικαστήριο. Xiaomi, ή αλλάζεις ή βουλιάζεις. Για πάλι από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βίντεο. Ένα βίντεο λίγο διαφορετικό από ό,τι συνηθίσει, λίγο πιο light με την GoPro στο κεφάλι. Θα κάνουμε μια βόλτα στο πάνω στούντιο, θα δούμε τι αλλαγές έχουν γίνει εδώ, στο σπιτάκι μου που πλέον έχει γίνει σπίτι και όχι στούντιο. Και πάμε να ξεκινήσουμε, ας πούμε, με τον καγκουροτύχο μου, εντάξει, με την καγκουρογωνιά μου. Εδώ πέρα η 65 της LG. Γκοβί από πάνω, γκοβί από εδώ και μπήκε και το D-Voom το Pixel. Λοιπόν, απίστευτο, τρομερό, φοβερό. Ναι, δεν κρίνιαξε η γυναίκα που το έβαλα, αλλά ρε φίλε. Όπως έχουμε πει, είναι αυτό το gamer tax, αυτό το nerd tax, ο φόρος δηλαδή του gamer ή του σπασίκλα τέλος πάντων. Οπότε είναι όμορφο. Προσπάθησα να φτιάξω και ένα κυφάκι με τον Gunda, κάτι πρέπει να κάνω ένα update. Οπότε ναι, για γαμάθ και τέτοια. Οπότε φοβερό, τρομερό, πανέμορφο, αλλά τσιμπημένη τιμή του, εντάξει. Και όπ, τι έχουμε εδώ, καλά, αυτά είναι τα δώρα της γιαγιάς για τα παιδιά. Και εδώ πέρα τι έχουμε, Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Θα φας χέσιμο, Xiaomi. Θα φας χέσιμο γιατί καινούργια σου γενιά είναι για κλωτσιές. Βγήκε τώρα και το Poco F4 GT. Τρεχάτε όλοι να το αγοράσετε. Όχι, μην το αγοράσει κανένας. Πλάκα κάνω. Δεν είμαι καραγκιός από τους άλλους. Οπότε, μάγκες, ναι, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και να δικάσουμε λίγο και τη Xiaomi. Α, πριν γυρίσω το κεφάλι μου από εκεί. Παραλίγο να την πατήσω. Πριν γυρίσω το κεφάλι μου από εκεί, πρέπει να σου πω αυτό. Στο βίντεο που σου είχα κάνει πριν λίγο καιρό εδώ πάνω δεξιά, που σου έλεγα, ξέρω εγώ, το νέο μας στούντιο που ήταν το εισαγωγικό βίντεο γιατί θα έρθουν κι άλλα, σου είχα πει. Κοίτα μάγκα, είχα βγάλει εκεί κάτι βιντεάκια, κοίτα μάγκα τι τραβάω για να σου τραβήξω ένα βίντεο. Δηλαδή ότι πρέπει να κάνω μετακόμιση, να περιμένω να ανοιχτώσει και τέτοια. Πλέον αυτό εδώ πέρα έχει γίνει σπίτι και πάνω είναι το στούντιο. Ναι, χωρίς ρεύμα θα τα μιλήσουμε αργότερα για αυτά. Αλλά θέλω να δεις τη διαφορά, εντάξει. Σου βάζω το κλιπάκι τώρα του πώς ήταν η τραπεζαρία μου. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. Και τώρα δες πως είναι. Αβουλάκια γίνεται εκεί, σαλμονέλα. Εδώ ήτανε. Ντανιασμένες κούτες, 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 κούτες. Βουνό εδώ πέρα, χαμός εκεί πέρα, ποδήλατα, ηλεκτρικά, οχήματα, χαμός. Και βλέπεις εδώ πέρα ότι επιτέλους έγινε σπίτι. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου φαίνεται πολύ άδειο, αλλά ρε φίλε, και μόνο τώρα που είδα τα παιδιά με το που άδειο ο χώρο, σχέση να τρέχανε εδώ πέρα. Ω, και είναι σαν να έχουμε μετακομίσει. Κάναμε και κάτι αλλαγές εκεί, κουνήσαμε για σου ήρεις. Κάναμε και κάτι αλλαγές εκεί πέρα. Ρε φίλε, ναι. Εντάξει, δεν έχει την ευκαιρία η γυναίκα. Πήγε και βάλε και ορχιδέες εδώ πέρα να γίνει όμορφο. Και εγώ τι έκανα, ο κάγκουρας κατευθείαν ήρθα εδώ για να παίξω πιάνο. Το The One, το πιανάκι μου. Έξυπνο, βάζει το κινητό, μαθαίνει συγχορδίες. Ζητάνε λεφτά τα καριόλια για καινούργια τραγούδια, οπότε με έχει ξενερώσει. Αλλά ναι, φοβερό εργαλείο και για εκμάθεις παιδιών να το δουν σε παιχνίδι το πιάνο για να κάνω μια εισαγωγή. Είναι πάρα πολύ καλή φάση. Τραπεζάρα. Τραπεζάρα από πού το πήρα, από το Polyhome. Μην τους κάνω διαφημίσεις, ούτως άλλως θα σου έχω και link από κάτω στην περιγραφή για όλα. 339 ευρώ. Με ακακία, ξύλο από πάνω, βάσεις πολύ στιβαρές εδώ. Γέμισε ήδη με τρίχες από την Ήρης. Και καρεκλίτσες γύρω στα 25 ευρώ η μία. Πάρα πολύ άνετες και αφού σηκώνει την κολάρα μου είναι μια χαρά. Πολύ όμορφο τραπέζι και επειδή μου άρεσε πολύ, πήρα και δεύτερο. Εντάξει, πήρα και δεύτερο. Τώρα, μπαουλάκι, κι άλλο sell out. Κάτσε να φτιάξω ένα καφεδάκι όσο γίνεται εδώ πέρα η δουλίτσα. Λοιπόν, μπαουλάκι από τον Banggood, 40 ευρώ. Άνετο εδώ πέρα, είναι μαξιλαράκι. Αφού σηκώνει και τη χοντροκολάρα μου
και μπορώ να χοροπηδάω πάνω, είναι μια χαρά. Αυτό έρχεται σε μια συσκευασία που το πάνω κομμάτι είναι σταθερό και το άλλο είναι πτυσσόμενο, οπότε θα είναι ένα κουτί έτσι μακρόστενο και πάρα πολύ καλή τιμή. Επειδή κοιτάγα και μπαουλάκια τέτοια στο τέτοιο στο Scrooge, δεν βρήκα κάτι τη προκοπή, οπότε μια χαρά. Πάμε να δούμε και την καφετάρα μα εδώ που φτιάχνεται. Ναι, την έχουμε λιώσει. Έβαλα το counter και έχουμε φτιάξει 250 καφέδες. Έχουμε αρρωστήσει, άστο. Λοιπόν, η Σουντζάο εδώ πέρα που θα δούμε το μεγάλο τη αδερφάκι σε λίγες μέρες. Ένα λογάκι εδώ πέρα. Α, κάτι, τι έχουμε εδώ πέρα. Αυτά είναι κάτι κουτάκια πρώτων βιοειθειών που είχα φέρει από το Banggood. Οκ, okay, θα πρέπει να τα βάλω στα αμάξια. Αλλά ναι, λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Κι άλλο σε λάω τώρα. Λοιπόν, αυτό το ποτηράκι το πουτανιάρικο που έχει διπλό τέτοιο, οπότε και να είναι ζεστό, δεν σε καίει. Το πήρα επειδή πήρα μελάνια, είχε μια προκλητική ενέργεια το πλαίσιο. Το πήρα επειδή είχε μελάνια και σου λέει, άμα κάνει παραγγελία πάνω από 50 ευρώ, δηλαδή εγώ πήρα ένα Excel μαύρο και κάτι έγχρωμα, σου λέει, θα σου δώσω εδώ δώρο και δύο ποτηράκια. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο στο business κομμάτι για το BNB. Δεν ξέρω business to business δηλαδή. Οπότε ναι. Οπότε καλή φάση και αφού θα έπαιρνα τα μελάνια, τα πήρα από εκεί πέρα και ήμουν μια χαρά. Δεν είχε διαφορά στη τιμή του ή άλλως. Εδώ είναι η βάση από την ηλεκτρική μου σκούπα την Γκίντι, που είναι για σφουγγάρισμα πιο πολύ παρά για σκούπισμα. Θα τα πούμε στο δικό του βίντεο γιατί έρχεται βίντεο με ηλεκτρικές σκούπες. Και πάμε πάνω. Λοιπόν. Α, εντωμεταξύ μου με ρωτάτε πάρα πολλές φορές για την πόρτα μου. Λοιπόν. Κλειδαριά τη Άκαρα. Ακούστε τον μπιπ. Αυτό σημαίνει ότι μου ήρθε η ειδοποίηση από το Γιούφι το κουδούνι. Παιδιά, παραμένει ακόμα και σήμερα η καλύτερη κουδουνάρα που μπορείς να αγοράσεις. Αφήστε Xiaomi, αφήστε 360, Γιούφι και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Αυτή εδώ είναι η κλειδαριά μου. Αυτή μπαίνει σε ξυλόπορτες πάρα πολύ εύκολα, αλλά για να μπει αλουμινίου ή θωρακισμένες είναι ολόκληρη μανούρα. Εντάξει, πρέπει να τρυπήσουν, να κάνουν κέντρα. Πρέπει να του δώσετε τις προδιαγραφές από πριν για να πάνε να το βάλουν πάνω. Αλλά εδώ πέρα στην ξυλόπορτα που ουσιαστικά 1, 2, 3 κάνουν πιο πολλά από την πόρτα. Okay. Τι έχει. Έχει για να βάλεις με κωδικό να μπεις. Έχει με NFC tag και έχει και φυσικά με δαχτυλικό αποτύπωμα. Εντάξει, αυτό που μου αρέσει βέβαια, κάτσε περιμένω από λίγο, αρχίσαμε τώρα. Αυτό που μου αρέσει είναι αυτό. Ούτε να ψάχνεις να κλειδώσεις ούτε τίποτα, το κάνεις από εδώ πέρα και τελειώνει η ιστορία. Βέβαια τώρα για να το ξανακλείσω, πρέπει να κάνω αυτό. Ωραία. Κομπλέ. Σε αυτές τις πόρτες αυτό μου αρέσει. Το σηκώνεις και είναι κλειδωμένη. Γιατί άμα είναι τραβηγμένη, ο άλλος με μια ταυτότητα στο ανοίγει για πλάκα. Battery pack από μη σκούτερ πρέπει να είναι αυτό, ημιτασιόν. Και πάμε στο πάνω στούντιο. Ναι, θα έχει ηχό, ο ήχος δεν είναι ο καλύτερος, αλλά θέλω να δεις τι δουλίτσες έχουν γίνει. Μια σακούλα με σκουπίδια, οκ. Okay. Και. Νταντάν. Κουρτινούλες συσκότησης. Λοιπόν, αυτές τις έβαλα αναγκαστικά γιατί. Εδώ πέρα θα έχω πάλι το τραπέζι που θα τραβάω βίντεο. Ποιο τραπέζι θα δούμε στην πορεία. Αλλά θέλω εγώ να τραβήξω βίντεο και δεν μπορώ να περιμένω πότε θα ανοιχτώσει. Οπότε οι κουρτίνες συσκότησης για τη δική μου χρήση ήταν η ιδανική λύση. Ρολό εδώ πέρα, ωραία, πήγε και πάνω στα αλουμίνια. Άμα θέλω φως, κάνω ένα έτσι, χρακ και ανοίγει. Οκ, okay, το έχουμε. Ανοίγω και το παραθυράκι. Μπαίνει και ο αέρας, η μπαλαντέζα εδώ. Μπορώ να μεγαμίσει ο Αντώνης. Πάμε να ανοίξουμε και εδώ. Πάρτο τώρα. Εν τω να το καθαρίζω με μορομάντιλα, ξέρεις αυτά με το αϊγρά, όχι με περίεργα καθαριστικά. Είμαι πανάκι νοπό. Λοιπόν, βέβαια, εμένα με κουράζει αυτή εδώ πέρα η ιστορία. Οπότε θα μπουν, θα σα κάνω και βιντεάκι που θα μπουν ηλεκτρικά μοτεράκια για να ανέβω κατεβάζει. Πάμε να ανεβάσουμε και το τελευταίο για να μπει λίγο φως τώρα για να τραβήξω που το χρειάζομαι, εντάξει. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Ωραία. Έχει ένα μικρό κενό ανάμεσα, αλλά δεν με ξενερώνει πάρα πολύ. Και από εκεί που είχαμε σκοτάδια, πλέον έχουμε φως. Μην το πάρει κανένα στο paint gun τη Blitz Wolf. Και εδώ πέρα τώρα, επειδή ήρθαν οι μάστορες χθες για τα στόρια, γίνεται ο μικρός χαμούλης. Λοιπόν, το καινούριο μου τραπέζι, θα το βάλω εκεί πέρα να το δείτε, τώρα θα το κάνουμε ένα unboxing. Σκουπάρα της Ronson που έχει και UV λάμπα, κάτι που ψάχναμε, θα μιλήσουμε και για αυτή, για τη Mapa T Plus. Εκεί πέρα είναι ο προτζέκτορας, πρόσεξε τώρα. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται από την κάμερα, εκεί είναι ο προτζέκτορας τη Xiaomi. Ο παλιός μου ο 1080p, ο laser, εντάξει, ο Ultra Short Throw. Αυτό ήθελα να σας το κάνω ξεχωριστό βίντεο, αλλά επειδή περιμένω τώρα από μια εταιρεία να μου στείλει έναν άλλον laser projectora, πάμε να δούμε αυτό εδώ. Ένα από τα προβλήματα που έχουν οι laser projectors είναι η απόδοσή τους την ημέρα, εντάξει. Το βράδυ, άμα είναι τέρμα σκοτεινό το δωμάτιο, μια χαρά, ωραία και καλά. Βέβαια, θα πρέπει να έχει και έναν τοίχο που δεν έχει ατέλειες. Δεν είναι σαχαρέ, δεν έχει ξέρω εγώ χτυπηματάκια, δεν έχουν βάψει τα παιδιά πάνω και ιστορίες. Οπότε, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, τι παίρνουμε. Αυτό εδώ πέρα. Ειδικά πανιά που είναι ειδική τεχνολογία, θα μιλήσουμε αργότερα με ορολογίες και τέτοια όταν θα κάνω το βίντεο το ξεχωριστό, που ουσιαστικά μπλοκάρουν το φως από πολλές γωνίες και το αφήνουν να έρθει από κάτω. Γιατί ο προτζέκτορας αυτός, από ό,τι βλέπεις, φέγγει από κάτω προς τα πάνω, ok. Και τώρα, αν και δεν ξέρω άμα θα φανεί από την κάμερα αυτή την GoPro η διαφορά, πάμε να δούμε. Το βλέπεις τώρα στο τοίχο που είναι αχνό. Και με το που σκάει, λογικά θα μπορείτε να το δείτε. Και με το που σκάει τώρα το πανί. Εντάξει, αυτό το ξεπλυμμένο το πράγμα, που πρόσεξε, έχω και ανοιχτά εκεί πέρα τα πάντα. Είναι τίμιο, έτσι. Η διαφορά είναι εμφανής. Φοβόμουν μήπως δεν φαίνεται τόσο πολύ,
Αλλά τουλάχιστον ναι. Βέβαια, πόσο κοστίζει αυτό το μπάνι, καλύτερα να μην σου πω, μη σε πιάσει η καρδιά σου. Αλλά από τη στιγμή που θα πας να δώσεις 2.000 ευρώ, ας πούμε, για έναν laser projector, γιατί θες αυτή τη τεχνολογία για το χύψη λόγο, το να δώσεις και κάτι ακόμα για αυτά τα πανιά, δεν νομίζω να είναι μεγάλη υπερβολή. Αλλά πάμε να κλείσουμε λίγο το φως, θέλω να το δούμε λίγο αυτό. Πάμε να κλείσουμε λίγο εδώ πέρα, τουλάχιστον το ένα πάνελ, και να κλείσω την μπαλκονόπορτα να δούμε τι γίνεται. Όπου χαμός εδώ πέρα, ηλεκτρικές σκούπες, η συμπερουσιάστρια εδώ πέρα καημένη, την έχω κλεισμένη. Να ξέρει, φίλε, τι ζώα μένα εδώ πέρα. Έχουν ρημάξει μέχρι και τα αλουμίνια, ρε φίλε. Έχουν ρημάξει μέχρι και τα αλουμίνια, έχουν ρίξει κλωτσιές εδώ πέρα, τα έχουν στραβώσει όλα. Κλείνω εγώ αυτά εδώ πέρα και ξαφνικά ακούω ένα γκρακ. Και κάθονται και ανοίγουν μόνα τους. Κοίτα εδώ τώρα. Έχει φάει κλωτσιά αυτό από όλες τις μεριές. Και που θα το κλείσω μετά μπορεί να μου κάνει τέτοιο. Λοιπόν, και πάμε πάλι να δούμε τη διαφορά. Τώρα πρέπει να φαίνεται καλύτερα, έτσι. Αλλά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, εντάξει, εγώ έχω και ένα φρεσκοβαμμένο τοίχο. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και με έναν καλοβαμμένο τοίχο από πίσω, η διαφορά δεν είναι τόσο εμφανή. Υπάρχει, εννοείται ότι υπάρχει. Αλλά ρε φίλε, εγώ είμαι των πολλών ιντσών. Δηλαδή, άμα πας από 65 σε 70 σε 100, 120, εκεί πέρα φίλε δεν υπάρχει επιστροφή, εντάξει. Και κοίτα εδώ τώρα, ναι, υπάρχει διαφορά ακόμα και τώρα. Δεν είναι το απόλυτο σκοτάδι, αλλά είναι οι συνθήκες, ξέρω εγώ, μιας οικογένειας που τραβάει μια κουρτίνα. Οκ. Okay. Και κατεβαίνει το ρολό με το τηλεκοντρόλ του. Κατάναβε 2 για ηχοσύστημα που θα το βάλουμε. Το Laser Cube. Το Laser Cube που το είδατε στα πασχαλινά τα βίντεο που ανέβασα, που είναι φοβερό εργαλείο, ρε φίλε, αλλά είναι επαγγελματικό. Και είναι ο λόγος που χάλασα ένα κινητό 890 ευρώ. Επειδή το Laser αυτό είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι επαγγελματικό εργαλείο τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνεις, ήθελε και κάποια μέτρα προστασίας. Οκ. Okay, εγώ φορούσα τα πράσινα τα γυαλάκια μου και καλά για να μην κάψω τα ματάκια μου, αλλά δεν είχα σκεφτεί ο ηλίθιος ότι θα μου κάψουν αισθητήρα του κινητού, ενώ το είχα αναφέρει και σε προηγούμενα βίντεο. Οπότε είχα ενθουσιαστεί. Εγώ που το Πάσχα αντί να τρώω αρνιά και να πηγαίνω στην εκκλησία, καθόμουν και πέταγα λέιζερ εδώ πέρα με την οικογένεια. Και τι έκανα, έκαψα το κινητό μου. Για πάλι από μένα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και εσύ μπορεί να περάσεις την Ανάσταση έτσι, ή έτσι, ή έτσι, ή ακόμα και έτσι. Αλλά εγώ την περνάω έτσι. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Όπως βγάζουμε φωτογραφία, στη μέση της εικόνας έχω κάποια artifacts, κάτι λαμπερά pixels, τέλος πάντων φαντάσου τα έτσι, που μου χαλάνε όλες τις φωτογραφίες. Πάμε στο υπνοδωμάτιο και ναι. Είμαι Γκράντε Καραγκιόζης. Για κάποιον λόγο η γυναίκα ήθελε να αφήσουμε το ποδήλατο κάτω για δεκόρ. Τη αρέσει πάρα πολύ, άσχετα μα δεν το έχει καθαρίσει, ξέρω εγώ, ούτε με ένα μήνα σύνολο. Οπότε ναι, το θέλει για διακόσμηση. Τη λέω, ανέβασε το πάνω και βλέπουμε. Η σκινάρα τη Xiaomi, μακάρι τώρα που καλοκαιριάζει να μου βγάλουν ένα τέτοιο καλό. Το παλιό μας το πανί που το έχω βάλει εδώ για να κλείνει, γιατί δεν έχω κουρτίνες. Και πάμε. Όχι, πατήκεται στη τσέπη μου, ρε. Μετά έχουμε αυτό το δωμάτιο. Από ό,τι βλέπεις, γίνεται ο κακός χαμός με κούτες και κουτάκια και παρακουτάκια. Μερικά είναι άδεια, μερικά είναι γεμάτα, μερικά είναι πολύ παλιά προϊόντα όπως 7530. Α, έχουν βγάλει προσφορά το 7530AX, αν ενδιαφέρεσαι. Αυτό είναι μεταξύ, το είχαν στην γαλλική αποθήκη των Asum 40 ευρώ leaf blower με δύο μπαταρίες. Και φίλε, είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε, άμα αγαπάς τη γιαγιά σου, πήγαινε τσίπατο εδώ πέρα 40 ευρώ και θα πηγαίνει αντί να κάθε να σκουπίζει με το κουβάκι εκεί πέρα τα φύλλα κάθε πρωί. Θα πηγαίνει. Θα ξυπνάει και τους γείτονες και θα τη βρίζουν εκεί πέρα τέλος πάντων. Σε αυτές τις ντουλάπες θα πέσει οργάνωση. Εντάξει, αυτό είναι clickbait. Έλεγα, θα έχει δύο συρτάρια, ρε φίλε, θα βάζω στο ένα τα κινητά, το άλλο τους φορτιστές, ξέρω εγώ. Ναι, και τελικά είναι μονοκόμματο. Δεν πειράζει, η δουλίτσα θα γίνει. Στο μπάνιο θα πάρω κάποια κατζετάκια να κάνουμε ξεχωριστά βίντεο. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Η κουζίνα, εντάξει, έχω βάλει τις καφεδομηχανίες της Blitzwolf, έχω βάλει το Snail House αυτό εδώ πέρα. Νεράκια, ιστορίες. Είναι ακόμα σε φάση που το φτιάχνω. Δεν έχω βάλει ένα ψυγείο, ας πούμε, να βάζω τα μανστεράκια μου να παγώνουν. Φούρνο δεν θα βάλω εδώ πέρα καν, εκτός αν μου φέρω κανένα γκατζετάκι από τον Banggood. Οπότε ναι. Και εδώ πέρα είναι το άλλο δωμάτιο που τώρα τη βλέπεις. Πήγα και πήρα. Άντα στην καρεκλάρα. Πήγα και πήρα κι άλλα τέτοια, αυτά που σας είχα δείξει στο βίντεο, για να κάνω και εδώ συνεφάκια στο ταβάνι, όπως σου είχα κάνει στο βίντεο εδώ πάνω δεξιά. Εδώ πέρα είναι τα φωτιστικά όλα που θα βάλω. Έχω πάρει. Αυτά μου αρέσανε. Αυτά μου αρέσανε, αλλά ναι. Κοίτα, αυτά θα ήθελα να σου τα είχα δείξει.
Ξαναπήρα τέτοια, γιατί τα κάτω μου τα καβάτζω στη γυναίκα. Βάζει τη λάμπα και είναι και καλά σαν ανθρωπάκια που σκαρφαλώνουν πάνω. Αυτά λογικά θα τα βάλω εδώ πέρα, γιατί η γυναίκα είχα πάρει κάτι άλλο που ήταν σαν κλουβάκια με ξύλο, τέλος πάντων ιστορίες. Γιατί η γυναίκα μου τα καβάτζωσε για να τα πάρει στο κάτω σπίτι, εντάξει. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα φωτιστικό τείχου που είναι σαν και καλά προβολέας στούντιο. Ωραίο κι αυτό. Γενικά σε δίκη καζομαλακιούλε, το παγκούτι είχε πολύ ποικιλία, αλλά οκ. Που αυτό μπορεί να το βάλω και εδώ πλάκα-πλάκα. Να το κάνω σαν τέτοιο φωτισμό τείχου. Δεν ξέρω. Και ναι, Σωτήρη, τι γίνεται, ρε φίλε, πού είναι το ρεύμα? Λοιπόν, μάκες, έχω μπλέξει, έτσι. Γιατί δεν έχεις ρεύμα ακόμα? Λοιπόν, κοίτα να δεις. Πήγα στη ΔΕΗ ωραία και καλά. Κοίτα εδώ, παπ, τίποτα, παπάρια. Πήγα στη ΔΕΗ ωραία και καλά για να κάνω καινούριο συμβόλαιο. Να κάνω επανηλεκτροδότηση. Κλείνω το ραντεβού online, δεν ταλαιπωρήθηκα καθόλου, δηλαδή πήγα. Και σε ένα τεταρτάκι είχα ξεμπερδέψει. Να δώσω την εγγύηση, πήγα στο πρόγραμμα το Enter, αυτό με σύμφερε, και μετά πήγα και το έκανα My Home Online Online. Τέλος πάντων, πήγα στο e-bill και πήγα και τον ενεργοποίησα. Λοιπόν, σε 15 λεπτά είχα ξεμπερδέψει, αλλά. Αλλά, εδώ έρχεται ένα μεγάλο αλλά. Όταν εγώ ήταν να νοικιάσω το σπίτι, έπρεπε να γίνει ενεργειακή επιθεώρηση, εντάξει. Πρέπει σε κάθε καινούριο ενοικιαστήριο πλέον να σου βγάζει και την κατηγορία που βρίσκεται. Είναι σε κατηγορία Δέλτα αυτό, οπότε δεν είναι στην καλύτερη. Για να μπορέσει να προχωρήσει σε ένα πιστωτήριο. Ωραία και καλά, την έκανα εγώ τη διαδικασία. Μια χαρά. Και για να βάλεις ρεύμα, άμα έχει περάσει αρκετός καιρός, πρέπει να βγάλεις ένα πιστοποιητικό από τον ηλεκτρολόγο. Αυτή είναι η Roid Mev Plus. Πηγαίνετε στο G-Shopper, 335 ευρώ. Θα έρθει βίντεο με ρομποτικές. Είναι ακόμα η νούμερο 1 ρομποτική σκούπα με αυτόματο άδειασμα που μπορείς να αγοράσεις. Οκ. Okay? Πραγματικά, μην περιμένεις το βίντεο. Άμα σκέφτεσαι να πάρεις σκούπα με αυτόματο άδειασμα, πήγαινε χτύπατη. Πήγαινε χτύπατη. Έχουν βγει και άλλες πιο ακριβές, πιο φθηνές. Τι μαλακιά έκανα εδώ. Ωρε φίλε, αυτό έχει φάει τούμπα και χαλάσει ο φορτιστής. Ωραία. Τουλάχιστον αυτό φορτίζει με μπαταρίες, οπότε θα το φορτίζω και θα το βάζω πάνω. Ωχ, όλο παπαριές κάνω κι εγώ. Γιατί είμαι ούγκανος εδώ πέρα, ήθελα να τα κάνω γρήγορα στην άκρη. Πρώτα τα παιδιά για τα ρόλερ και το διάλυσα. Οπότε, είδες εδώ, κρατήθηκα. Αυτοσυγκράτηση φοβερή. Α, εν τω μεταξύ, αυτό άμα το πάρεις, να ξέρεις φίλε ότι καλύτερα να δώσεις ένα 20αρικάκι εκεί στο μεταφορέα να στο ανεβάσει πάνω. Γιατί και η τάβλα είναι θεόβαρη, είναι μεγάλο κομμάτι ξύλου. Δηλαδή δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι μόριο σαν είδα ψευτούρες, ξέρω εγώ, από το IKEA. Είναι ξύλο, ρε φίλε. Οπότε, ναι, και αυτό είναι, ξέρω εγώ, καμιά 50 κιλά και πώς θα το πιάσεις να το κουμαντάρεις. Άμα είστε δύο άτομα, οκ. Okay. Και τα πόδια είναι βαριά, αλλά εντάξει, όχι τόσο. Οπότε να το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Ναι, και τι λέγαμε, ότι πήγα στη ΔΕΗ ώρα και καλά, ενεργοποίησα το συμβόλαιό μου και online και ήθελε ανανέωση το πιστοποιητικό του ηλεκτρολόγου. Οπότε πρέπει να έρθει ο ηλεκτρολόγος να δούμε και τι χρειάζεται εδώ πέρα, γιατί θέλω να βάλω και θηροτηλέφωνα. Κάτσε κάπου πρέπει να τα έχω μέσα. Θέλω να βάλω και θηροτηλέφωνα έξυπνα με WiFi, γιατί ναι, αυτά από τη στιγμή που μένω εγώ τώρα δεν μπορούν να αλλάξουν και τα δύο. Πώς το διάλογο θα έχω βάλει. Πω, αυτό το πρόβλημα θα το έχουμε τώρα, γιατί με βοήθησε η γυναίκα και η μάνα μου που κατέβηκε λίγο από την Αθήνα. Και φίλε, τα πράγματα δεν ξέρω πού είναι. Τα είχα εγώ οργανωμένα κάτω. Μπορεί να φαινόταν γαμός. Οι άντρες το ξέρετε αυτό. Οι γυναίκες σας λένε: τα έχεις ένα χάλια που ξέρεις που βρίσκεται το κάθε τι. Και εσύ ξέρεις ότι σε αυτή την κούτα εκεί μέσα που γίνεται χαμός, κάτω από το άδειο το κουτί του κινητού σου, ξέρω εγώ που πήρες πριν 5 χρόνια και το έχεις κρατήσει εκεί, δεν ξέρει κανένας ποιο λόγο, έχεις εκείνο το προϊόν που ψάχνεις. Πού είναι? Κάτω από αυτό, από εκεί πίσω στις πίσω κούτες. Αυτό. Να τα τέλος πάντων, τα είχα βγάλει εγώ στην άκρη. Θέλω να βάλω αυτά τα έξυπνα θηροτηλέφωνα, εντάξει. Δεν θα βάλω αυτό που είναι μόνο, θα βάλω αυτό που έχει δύο μονάδες από ό,τι θυμάμαι. Οπότε θα παίξουμε καλή δουλίτσα και έχουμε και WiFi και ειδοποιήσεις. Και για να μην μακρηγορώ κι άλλο, ναι, πρέπει να κάνω σχέδια τώρα, να τα καταθέσουμε στην Ένωση των Ηλεκτρολόγων. Πω να πάρει την έγκριση, μετά να το δώσω στην ΟΔΔΕ και μετά να έρθει ο ΔΔΕ να μου βάλει το ρεύμα. Εν τω μεταξύ, ΔΔΕ, ακούς, παλιόγερε, σε ψάχνω. ΔΔΕ, άκου να δεις φίλε, έχω κάνει αίτηση για νυχτερινό τιμολόγιο να έρθεις να μου αλλάξεις κάτω το ρολόι από τον Οκτώβριο. Υπάρχουν ελλείψεις, δικαιολογίες, ιστορίες, αλλά έλα βάλε μου το νυχτερινό γιατί θα έχεις προβλέμα φίλε. Στο λέω, ΔΔΕ, εδώ, εμένα κοίτα. Γιατί έχω κι άλλους τρελούς σαν εμένα εδώ πέρα, τον βλέπεις αυτόν, γυαλίζει το μάτι του. Black Dragon, όχι Red, Black, Original. Οπότε φίλε, ναι. Πού τι είχα αφήσει το μαχαίρι, πού τα έχω παίξει εδώ πέρα. Τα έχω παίξει εδώ μεταξύ. Δεν μπορώ τόσο χύμα βίντεο, ρε φίλε. Τα vlogs ωραία φαίνονται να τα βλέπει, αλλά δεν είναι το στυλ μου. Αλλά πρέπει να αλλάξει και αυτό, γιατί και τα βαριά, τα τεχνικά, τα βίντεο στο τραπεζάκι και τέτοια δεν σα αρέσουν πλέον. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνει, έχει μπει όλο το στούντιο στον πάγο μέχρι να πάρω ρεύμα. Γιατί εντάξει, καλή μπαλαντέζα για να κάνω μερικέ δοκιμέ και ιστορίε, αλλά δεν μπορεί να τραβήξει βίντεο, ρε φίλε. Δεν μπορεί να έχει το φωτισμό σου, να έχει του αυτοματισμού σου, να έχω βάλει φωτάκια εδώ πέρα, τα καλά φώτα από πάνω και πάει λέγοντας. Και τώρα κατά κάποιο τρόπο εγώ είμαι σκαστός. Ανέβασα ωραιότατα τα κουπονάκια μου και ναι, περιμένετε τις απαντήσεις και εγώ είμαι πάνω και τραβάω βίντεο. Αλλά έτσι είναι. Τώρα το Πάσχα είχαμε αυτές τις δουλειές εδώ πέρα να τα μεταφέρουμε, να τα ανεβάσουμε, να έρθουν συνεργεία. Οπότε ναι,
Εν τω μεταξύ, αυτό επειδή είναι κομμάτια ξύλου, σου λέει ότι δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο κάθε φορά, εντάξει. Οπότε υπάρχει περίπτωση αυτό να ξέρω εγώ να αρέσει περισσότερο στη γυναίκα και να μου πει καμία τρολιά. Αχ, αυτό είναι καλύτερο, ταιριάζει και δεν έχει τόσα νερά. Φέρε το μου κάτω και πάρε το δικό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανακουβαλήσω εγώ αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, φίλε, αυτό το βρήκα σε αυτό το μαγαζί στη χαμηλότερη τιμή που υπήρχε, εντάξει. Και αυτό που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι πρέπει να ρωτάς την διαθεσιμότητα. Γιατί μπορεί να σου λένε διαθέσιμο τελικά να μην είναι και επειδή αυτά είναι. Βγαίνουν από εργοστάσιο τέλος πάντων. Δεν ξέρεις πότε θα ξαναβγούνε, οπότε πολύ σημαντικό. Και άμα μπει σε κριτική από μαγαζί επίπλων, θα τραβάς τα μαλλιά σου. Γιατί με τη διαθεσιμότητα υπάρχουν θέματα, του ήρθε το αλουνού χαλασμένο, το αλουνού του έλειπε μια βίδα. Και ωρε φίλε. Είναι μια μορφιά. Είναι μια μορφιά. Κοίτα, ας πούμε εμένα τώρα αυτό. Άλλον θα τον ξενέρωνε αυτό το μαύρο κομμάτι. Εμένα δεν με χαλάει, του δίνει έναν αλφα χαρακτήρα. Την γυναίκα μου από την άλλη, τώρα αυτό το μαύρο το κομμάτι μπορεί να την ξενέρωνε, εντάξει, ή αυτό εδώ πέρα που δεν έχει τέτοιο. Αλλά είναι κομμάτι ξύλου, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι τα νερά του ξύλου, είναι φυσικό. Έτσι βγήκε, έτσι το βάλανε. Αρκετά το παπάρισα όμως και ήρθε η ώρα για δικαστήριο, εντάξει. Πάμε εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, ρε κινητάκι. Ίσως θα έπρεπε να πάρω την τέτοια, την κάμερα μου την κύρια, αλλά όχι, αφού είπαμε θα το κάνουμε vlog με την GoPro, θα το κάνουμε τελείως. Redmi Note 11 Pro Plus 5G. 5G connectivity will vary based on operators. Redmi Note 11 Pro Plus. Το έχω σε χρώμα Star Blue. Στο λέω από τώρα, το χρώμα του είναι απίστευτο. Και έχω την έκδοση με τα 6 GB RAM και 128 GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Τώρα, τα τελευταία, το έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι το Banggood δεν ασχολείται με κινητά. Μου το έχει πει και στη μούρη μου και μου λέει: κοίτα, μην περιμένεις κινητά από εμάς. Εμείς έχουμε ρίξει όλο το βάρος μας σε sports and outdoor, σε home appliances, σε όλες τις άλλες κατηγορίες εκτός από κινητά. Οπότε, φιλαράκο, ναι, μπορεί να βγάζουμε μια στο τόσο κανένα καλό κινητάκι, αλλά μην περιμένεις από εμάς. Okay, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχουν άλλα αξιόπιστα μαγαζιά, εντάξει. Προσφορές για κινητά βλέπουμε από το G-Shopper, το G-Stop, το Trading Shenzhen, αλλά το κυριότερο μέρος που θα σας στέλνω να πηγαίνετε να αγοράσετε κινητά και ας μην με συμφέρει γιατί η προμήθεια είναι αστεία, είναι το Gobu. Τι είναι το Gobu? Ισπανικό μαγαζί, σας έχω δείξει ούτως ή άλλως παραγγελίες μου πολλών χιλιάδων ευρώ που παίρνω κινητά από εκεί κατευθείαν. Είναι ισπανικό μαγαζί, επίσημος αντιπρόσωπος της Xiaomi και της Poco στην Ισπανία, οπότε σου προσφέρει και διετή εγγύηση, άμα είσαι στην Ισπανία, τριετή. Το έχεις. Κάτι κόλπα που κάνει εδώ μόνο η Realme. Αν και πριν μια εβδομάδα, μέσα στο Πάσχα τέλος πάντων, είδαμε ότι άλλαξε ο εισαγωγέας της Realme και με το service έγινε ένα μπέρδεμα. Τέλος πάντων, τώρα το έχουν λύσει από ό,τι φαίνεται το θέμα. Τρία χρόνια στην Ισπανία. Συνήθως σου κάνουν δωράκια και αντών. Ή άμα ξέρω εγώ, πάρεις το κινητό, ένα ρολόι που κάνει 60 ευρώ μπορεί να σου πει, άμα το αγοράσει μαζί σαν αντών, να πάρεις και κάτι παραπάνω, μπορεί το ρολόι να πάει στα 39. Δίνανε, ας πούμε, σε κάτι προθετικές ενέργειες και μη bands και τέτοια. Okay? Αλλά είναι αυτό ότι παίρνεις κινητά με επίσημη εγγύηση, σε χαμηλή τιμή, χωρίς μεταφορή. Με αντών και δωράκια και ιστορίες. Κάνεις λίγους λογαριασμούς και τσιπάς 5 ευρώ έκπτωση άμα γραφτείς το newsletter, να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, μην κάθεσαι με ένα λογαριασμό, αφιάνεις καινούριο σαβέρτα, δεν αλλάζεις κάτι και είσαι κομπλέ. Και γενικά είναι αυτό, ότι φέρουν και πιο γρήγορα τα κινητά από όλους. Και πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το κινητό, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην GoPro τώρα, φίλε, αλλά αυτά εδώ πέρα, αυτή η πλάτη είναι ίσως από τις καλύτερες που έχω δει το τελευταίο διάστημα. Και είναι απίστευτο. Τώρα τι βλέπετε εσείς, δεν ξέρω γιατί έχω την κάμερα στο κεφάλι, αλλά ναι. 108 MP ιστορίες, ούτως ή άλλως μας τα λέει και εδώ. Α, πάμε να δούμε εδώ πέρα τι γράφει. Redmi Note 11 Pro Plus 5G, 120 W Hypercharge από τη Xiaomi και η μπαταρία του είναι 4500 mAh. 108 MP Pro Grade Main Camera, ναι. 120 Hz Full HD AMOLED οθόνη. Διπλά ηχεία με ήχο από JBL, δεν έχει καθόλου μπάσο, ναι, έχει καθαρό ήχο, αλλά δεν είναι αυτό που θα πει που θα βαράει το κινητό καλά. Και έχει τον MediaTek Dimensity 920 με 5G. Η Dimensity, σωτήρι, MediaTek. Ρε, τα έχουμε ξαναπεί, μιλάμε τα ίδια συνέχεια. Η Snapdragon καλή χρυσή, ευχαριστούμε για την εμφάνιση που έχετε προσφέρει. Αλλά πλέον, ειδικά στην αυαρχίδε, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε μακριά από Snapdragon. Μακριά από 888, μακριά από 888 Plus, μακριά από Gen 819α, όπω το κι άλλο έχουν πει. Γενικά, να ξέρει ότι Qualcomm στι τελευταίε γενιέ των Snapdragon θα έχει κάνει κατά στη θερμική συμπεριφορά. Περιμέναμε να πέσουν τα νανόμετρα, να αλλάξει η λιθογραφία, να παίρνουμε καλύτερα κινητά με λιγότερη κατανάλωση ιστορίες και τελικά έχουμε κάτι κολοσσόμπες που σου λέω εγώ μην παίρνεις ναυαρχίδες. Μην παίρνεις ναυαρχίδες, περίμενε να βγουν καινούργια κινητά. Τιμώρησέ τους, μην τους στηρίζεις, εντάξει. Και για να καταλάβεις τη διαφορά με τον επεξεργαστή, ας πούμε, το προηγούμενο, το Redmi Note 10 Pro, έχει μια διαφορά στους 100 κάτι πόντους στο single core και γύρω στους 300 ή 400 στο multi core, εντάξει. Άμα θα σου βάλω εδώ πάνω δεξιά το βίντεο για το Redmi Note 10 Pro, να πας να το δεις. Έχουμε τις καμερούλες του εδώ και ultra wide και κανονική. Έχουμε το βιντεάκι του, πάμε να δούμε αναλύσεις 1080p 60fps και 4K 30fps. Και τώρα να σου πω κάτι, θα στην κάνω ξανά αυτή την ποινιά. Θα σου βάλω δείγματα φωτογραφιών από δύο κινητά.
το κινητό Α και το κινητό Β. Και θα μου πεις ποιο σου άρεσε περισσότερο. Και στο τέλος του βίντεο θα σου πω αυτό ήταν αυτό και αυτό ήταν το άλλο. Γιατί, να σου το πω από τώρα, Redmi Note 10 Pro 195 ευρώ στην πιο απλή έκδοση, εντάξει. Αυτό εδώ πέρα στην πιο απλή έκδοση κάνει 295. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω το 1 εκατοστάρικο διαφορά. Δεν παίρνεις 100 ευρώ καλύτερο κινητό. Ναι, πολύ ωραία η γρήγορη φόρτιση, εντάξει. Πολύ ωραίο να έχεις λίγο καλύτερο επεξεργαστή. Μην περιμένεις τίποτα. Ο επεξεργαστής του είναι μια χαρά, θα καλύψει και σε gaming τους περισσότερους από εσάς, αλλά δεν είναι κάτι τρελό. Μην τρελαινόμαστε, εντάξει. Είναι ένας επεξεργαστής μεσαίας κατηγορίας. Πραγματικά φωτογραφικά, μη σου πω ότι βάζω ένα τσικ παραπάνω στο Redmi Note 10 Pro. Και να σου πω και το γιατί. Ας πούμε, ναι, έχεις εδώ πέρα 1920x1080-60fps, πολύ ωραίο βίντεο, αλλά η σταθεροποίηση στο βίντεο είναι τα ίδια χάλια με το άλλο. Εντάξει, που στην τελική το άλλο έχει πάρει και κάποια updates και το πάνω σου βγάζει ένα κουμπάκι και σου λέει λειτουργία super σταθερού βίντεο. Αυτό δεν το έχει ακόμα, εντάξει. Στη φωτογραφία τα ίδια πράγματα. Δεν είδα καμία απολύτως διαφορά. Γιατί είχα τώρα το Redmi Note 10 Pro της μάνας μου και καθόμουν εγώ στον ηλίθιο, φέρω το κινητό σου, πέραν οι φίλες τις στέλνανε εκεί πέρα στο Viber ευχές και ιστορίες και καθόμουν εγώ ηλίθιο στα βράδια και τραβόμουν σε φωτογραφίες, εντάξει. Και πάμε να δούμε και αυτό. MIUI Global 12.5.3 που την πήρα τώρα αυτές τις μέρες με security patch του Φεβρουαρίου και έκδοση Android 11. Κράτα τα λεφτά σου. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Θες να πάρεις το καινούριο πιο ανανεωμένο μοντέλο για τους δικούς σου χυψηλόγους? Ναι, πήγαινε πάρ' το ρε φίλε. Αλλά εγώ θα σου έλεγα, όσο οι τιμές είναι χαμηλές, όσο παίζουν τώρα προσφορές για να ξεστοκάρουνε, πήγαινε και βάρα κινητά της προηγούμενης γενιάς. Μην πάρεις το Poco F4 GT, που είναι ένα σαπιοκινητό του κερατά και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που το έβγαλε η Poco. Δεν μας νοιάζουν, ρε φίλε, τα gaming κινητά από τη στιγμή που πας και βάζεις τον Gen 8, που είναι μια θερμάστρα, μια σόπα και ζεσταίνεται. Τι να το κάνω το gaming κινητό, σα τα είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο, πατάω εδώ πάνω δεξιά. Άμα με το που θα πάω να βάλω ένα παιχνίδι, θα μου κλείνει από υπερθέρμανση. Ναι, μένω όταν κάνει benchmark, βαρά κόφτε τέλο πάντων, αλλά μόλι περάσουν 5 λεπτά, κάνει αυτό. Πέφτει πιο χαμηλά από αποδόσει, ξέρω εγώ, του Poco F3. Στην κάμερα δεν ξεχωρίζει, στο λειτουργικό έχει θεματάκια, οπότε ποιο είναι ο λόγο. Μην πάρει το Poco F4 GT, κι α με πονάει εμένα. Και ας σου έλεγα εγώ ότι ναι, πηγαίνετε, τρέξτε, πάρτε το, να τσέπωνα εγώ την προμήθεια και να το παίζα μάγκας. Καταλαβες? Όχι φίλε, μην πεις. Και γενικά είναι αυτό ότι σαομάρα, σ' αγαπάμε, ευχαριστούμε για ό,τι μας έχεις προσφέρει, αλλά... Απογοήτευσης, αλλά δυστυχώς ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Πρόσεξε, είναι κακά κινητά το Redmi Note 11, 11S, 11 Pro Plus, 4G, 5G και πάει λέγοντας. Όχι, δεν είναι κακά κινητά. Είναι αυτό που μας έχει συνηθίσει η Xiaomi. Χίλιες δυο ευκολίες, κάρτες, ραδιόφωνα, ιστορίες και υποβούσεις περίθρον, διπλά ηχεία, AMOLED, μας έχει ρίξει τις τιμές στα κινητά. Αλλά πραγματικά δεν έχει βγάλει ένα κινητό που να ξεχωρίζει και να σου πω πήγαινε πάρτο. Πήγαινε πάρτο, έχεις το Redmi Note 10 Pro. Ναι, άμα πάρεις το καινούριο μοντέλο της Xiaomi, θα δεις μεγάλη διαφορά. Όχι, έχουμε μια στασιμότητα. Και με αυτή τη στασιμότητα κάνεις απλά τον κόσμο να φεύγει μακριά σου. Η Realme έχει έρθει για τα καλά, φίλε. Η Realme έχει έρθει. Σε κοιτάει στα μάτια πλέον. Και έχει και το λειτουργικό, το πλεονέκτημα, εντάξει. Είναι θέμα γούστου το λειτουργικό, αλλά υπάρχει. Οπότε καλός ή κακός, Xiaomi, ή αλλάζεις ή βουλιάζεις. Ναι, ξέρω, έχεις 500.000 κλόουν πληρωμένους από εταιρείες που θα πούνε τα καλύτερα για ό,τι μαλάκια βγάλεις. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Εγώ τώρα φυσικά το καταλαβαίνεις ότι με αυτά που σου λέω χάνω χρήματα. Εμένα με συμφέρει να αγοράσεις το πιο ακριβό κινητό, το πιο καινούριο και όχι το παλιό, το φθηνότερο. Αλλά ρε φίλε, τουλάχιστον ξέρεις, ενδιαφέρουμε. Ότι εγώ μπορώ να σε κοιτάξω στα μάτια και να σου πω θα πάρεις αυτό και όχι αυτό. Και εσύ θα με εμπιστευτείς, όπως με εμπιστεύεσαι τόσα χρόνια. Οπότε, anyway, αυτά από εμένα. Γεια σας και δεν ξέρω, μπορεί να το συνεχίσω αυτό το πράγμα. Μου άρεσε αυτό το light το θέμα. Για πάλι για μένα και αυτό είναι ένα βίντεο που τραβάμε το κινητό Α σε 1080p 60fps. Λοιπόν, ανεβαίνουμε εδώ τα σκαλάκια. Ωραία. Κατεβαίνουμε.
Ανεβαίνουμε. Και πάμε και κοντά στον κορμό. Μια χαρά. Για πάλι και από μένα, και αυτό είναι ένα βίντεο που τραβάμε το κινητό Vita σε 1080p 60fps. Πάμε εδώ, ανεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε. Κάτω. Πάνω. Μια χαρά.